Το τελευταίο διάστημα, κάθε μέρα σχεδόν, είτε στις τοποθετήσεις των κομμάτων, των στελεχών τους, είτε στα δημοσιογραφικά πάνελ, ξορκίζεται η διχαστική πόλωση που επικρατεί μέσα στη Βουλή, ένα κλίμα εξαχρίωσης κτλ. Κτλ. Και μάλιστα σήμερα άκουσα αρκετούς οι οποίοι συνέδεαν το κλίμα μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, της οξυμένης πόλωσης, άλλοι το ρίχνουν στη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι και στους δυο. Αυτό το κλίμα της πόλωσης οδήγησε στην αποτρόπαια και καταδικαστέα βομβιστική επίθεση εναντίον του ΣΚΑΙ. Και μάλιστα γίνεται η εξής πρόσκληση. Αν είναι δυνατόν κάθε μέρα, όλα τα κόμματα, κάθε πολιτικός, κάθε αν θέλετε κοινωνικός παράγοντας, να κάνει την εξής δήλωση. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Η μεγάλη πλειοψηφία, οπωσδήποτε όχι όλοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που υποστηρίζουν αυτή τη φρασούλα είναι ψεύτες και υποκριτές. Διότι την ίδια ώρα αναγνωρίζουν την κρατική βία και καταστολή, την εργοδοτική βία, για την οποία δεν κάνουν καμία συζήτηση, αναγνωρίζουν την υπεριαλιστική βία για τους αγωγούς των πετρελαίων όπου θα περάσουν από εδώ, θα περάσουν από εκεί. Τις πολεμικές επιχειρήσεις ή τις στρατιωτικές ασκήσεις ως προετοιμασία στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτά όλα θεωρούνται νόμιμη βία. Αλλά στο λαό, στο λαϊκό κίνημα, δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του ανάλογα κάθε φορά και σε κάθε φάση με τα μέσα, με τον τρόπο, με τις μορφές που θα επιλέξει. Με αυτή την έννοια λέμε ότι είναι υποκρισία και βεβαίως τα συμφέροντα του λαού σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τα υπηρετήσουν. Αντίθετα, γίνεται το αντίθετο. Διάφορες ομάδες που μπορεί να χρησιμοποιούν κάποιους φερετζέδες αντιεξουσιαστή, ούτε διάφορες ομάδες οι οποίες στείνονται για να στείλουν προβοκάτσιες και να εκτίθεται το λαϊκό κίνημα και να ανοίγεται ο δρόμος για τη μεγαλύτερη βία. Και επειδή κάτι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, κοιτάξτε να δείτε. Η ιστορία έχει δείξει ότι η βία πριν απ' όλα στράφηκε κατά του εργατικού κινήματος και του ρόλου του ΚΚΕ σε αυτό, όχι μόνο όταν το κίνημα ήταν ανερχόμενο, αλλά χρησιμοποιήθηκε αυτή η βία και όταν το κίνημα είχε κάνει και προσωρινή υποχώρηση. Και όσοι μιλάνε κατά της βίας, κύριο στόχο έχουν εκείνο το κίνημα, τέτοιο κίνημα σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί, δεν είναι αντίστοιχο προς τις ανάγκες, εκείνο το κίνημα που μπορεί να αμφισβητήσει το σύστημα, όχι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή πολλές φορές έχουμε πει για ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, τη λέμε ψευδεπίγραφη όχι γιατί δεν υπάρχουν επιμέρους διαφορές, αλλά γιατί αυτές οι επιμέρους διαφορές πάνε να συγκαλύψουν τη γενική κοινή γραμμή πλεύσης. Και να σας πω κάτι, μέχρι το 2012 είχε, συγγνώμη, μέχρι το 2015, για να μην πάω στο 12, αφήστε το, μέχρι το 2015 πρακτικά ήταν επιβεβαιωμένη η κοινή γραμμή πλεύσης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και δεν είναι τυχαίο ότι την κρίσιμη ώρα που φαινόταν ότι υπάρχει μια κυβερνητική αστάθεια, όχι γενικά αστάθεια του συστήματος, κάναν κυβέρνηση. Με τον Καρατζαφέρη την άλλη φορά, με τον Κουβέλη την άλλη, κάτι που πριν από μερικά χρόνια θα φαινόταν, αν το έλεγε κανείς, θα έλεγε ή είσαι δογματικός κομμουνιστής ή δεν ξέρεις τι λες. Από το 2015 και μετά, και ιδιαίτερα μετά το θέατρο του πρώτου εξαμήνου, το αντιστασιακό, μέχρι σήμερα, καθώς πια επιβεβαιώθηκε ότι όλη η συζήτηση και όλη η διαπάλη είναι πάνω στην κοινή γραμμή πλεύσης, η αντιπαράθεση δεν μπορούσε παρά να μην πάρει ακραία οξυμένο χαρακτήρα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και από το 1975 και μετά είχαμε φάσεις. Μέχρι ξύλο έχει πέσει στη Βουλή. Έχουμε δει σκηνές απείρου κάλου στη Βουλή. Για να μην πω και πριν το 1967. Έχετε επιλέξει λοιπόν ορισμένα θέματα, στα οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και από δίπλα τα άλλα κόμματα, που τα εμφανίζεται ως κόκκινες γραμμές. Γιατί και να συγκαλύψετε την κοινή γραμμή πλεύσης και να βάλετε το λαό διαιτητή ανάμεσά σας είτε για την παραμονή είτε για την εναλλαγή. Και θα πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει οι πρέσπες
Έγιναν, γιατί συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε τις πρέσπες ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τη μείωση των συντάξεων. Εμείς δεν κατηγορούμε για κάτι τέτοιο το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχει καλύ, πολύ σοβαρότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε το πιο καλό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική. Είναι το παράδειγμα. Παράδειγμα, δεν γίνεται πάντα αυτός που εκ γενετής υπερασπιζόταν ένα σύστημα. Δεν θα πω τη λέξη υπηρέτης, γιατί πολλές φορές εννοείται αλλιώς. Υπερασπιζόταν ένα σύστημα και μια στρατηγική. Το πιο καλό παράδειγμα είναι ο πρώην, ο αντιρρησίας, αυτός που εγκατέλειψε, ας πούμε, ένα μετερίζει. Αυτός είναι το πιο καλό παράδειγμα. Επομένως, δεν χρειαζόταν να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών για να δώσουν την προσωρινή άρση της μη μείωσης παραπέρα των συντάξεων. Άλλωστε, όπως κοστολογήθηκε το ζήτημα, δεν δείχνει έξω τα δημοσιονομικά και το δείχνει και ο προϋπολογισμός. Παρά το γεγονός ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, τα συνολικά ποσά των συντάξεων μειώνονται. Είναι και ο κύριος Τσακαλώτος και άλλοι που μετράνε. Για τις ηλικίες μου και πάνω, πόσο θα ζήσουμε, 200 χρόνια, δεν γίνεται, θα μειώνεται ο πληθυσμός. Έτσι είναι. Τα υπολογίσατε. Είσαστε πιο ευέλικτοι ρεαλιστές σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Το άρθρο 16. Η Νέα Δημοκρατία έχει σηκώσει παντιέρα. Λες και δεν καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια και με αρχές απόλυτης πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς. Δεν το καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Το κάνει σημαία της και σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ τη μη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, όταν στην Ελλάδα τα 2/3 των σχολών που υπάρχουν μετά τα λύκεια ή επαγγελματικής κατάρτισης και υπάρχουν ακόμα και τμήματα ανώτερων πανεπιστημίων, είναι ιδιωτικά. Την ίδια δουλειά που κάνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να την κάνουν τα κρατικά πανεπιστήμια. Ή άλλο θέμα, ολόκληρο θέμα. Έχετε μπει ο ένας, σκοτεύετε να μπείτε στην κρεβατοκάμαρα του άλλου για να βρείτε σκάνδαλα στο φιλικό περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Όχι γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ότι γίνονται μεταγραφές. Ο ένας που έφυγε από εκεί και πήγε να γίνει βουλευτής στο άλλο κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε, ιδιαίτερα μετά το 2015, εμείς το ξέραμε και πριν το 2015 ποια είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιδιαίτερα μετά το 2015 που φάνηκε ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το να πας από το ένα κόμμα στο άλλο, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Και άμα μπορείς να γίνεις και υπουργός ή βουλευτής, μισό τσιγάρο δρόμος. Δεν είναι ούτε αποστασία, ούτε εξαγορά, ούτε τίποτα. Και ούτε μπαίνουμε στη λογική ποιος πήρε, τι δεν πήρε, γιατί πήγε, γιατί δεν πήγε. Είναι αντικειμενικό το γεγονός. Δεν αλλάζει στρατόπεδο. Και ας πούμε, και ένα άλλο πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τις παροχές ή παροχολογία. Ούτε παροχή είναι αυτό, ούτε παροχολογία. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτός θα δώσει στις πολύτεκνες, στις έτσι, 2.000 ευρώ κτλ. Ούτε παροχές, ούτε παροχολογίες. Και σας ρωτάω, υπάρχει κυβέρνηση από την πιο ακραία, ας το πούμε, αντιλαϊκή, αυταρχική κτλ. Ας το θέσω έτσι. Μέχρι που δεν έχει κάνει κάποιες παροχές, υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του ελληνικού κράτους? Ή ας πάμε πιο πρόσφατα, από το 1975 και μετά, που δεν έκανε και κάποιες παροχές στους εργαζόμενους? Μα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση. Και υπάρχουν παροχές και παροχές. Υπάρχουν παροχές που γίνονται κάτω από την πίεση της ταξικής πάλης. Υπάρχουν παροχές που γίνονται για την ενσωμάτωση και τη χειραγώγηση συνειδήσεων, ποτέ καθολικές, κατά κλάδο, κατά τομείς, με διαφορές για να υπάρχει και ο διαχωρισμός υψηλόμισθη, μεσόμισθη και κατώτερων μισθών εργαζόμενοι. Και υπάρχουν και παροχές, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, οι οποίες ανεβάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας, ανεβάζουν το βαθμό εκμετάλλευσης και μεγαλώνει το χάοσμα με το μισθό. Όταν τα πανεπιστήμια άνοιξαν και μπήκαν παιδιά και της εργατικής τάξης και μεσαίων στρωμάτων και της αγροτιάς, αυτό ήταν παροχή, μα ήταν αναγκαιότητα του συστήματος. Όταν η χειροναχτική δουλειά μειώνεται και ανεβαίνει η πιο σύνθετη, ας το πούμε, ειδικευμένη δουλειά, πρέπει να είναι πιο μορφωμένοι οι εργάτες. Επομένως, τι συζητάτε,
και θα το πω καθαρά, μου προκάλεσε, τι να σας πω, κυριολεκτικά ιδέα. Η τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, δεν ξέρω πώς τη λέτε, του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε το εξής πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κατάντησαν τους εργαζόμενους να τους λείπει 1 ευρώ από την τσέπη. Εμείς τους δίνουμε 20 ευρώ. Δεν ξέρω, κύριος Πρωθυπουργός, και δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές σου εμπειρίες, γιατί η πολιτική δεν χαράζεται ούτε από τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες και περιπέτειες, ούτε από τις προσωπικές εμπειρίες του κυρίου Τσίπρα. Σε αυτόν που λείπει το 1 ευρώ, φτάνει να μην έχει 1 ευρώ στην τσέπη, του λείπουν πολύ περισσότερα. Του λείπουν 100, 200, 300, 500. Και να θυμίσω και το τελευταίο. Ένα προεκλογικό βίντεο που είχε κυκλοφορήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και με αυτή την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συνεπής. Αυτό υλοποίησε. Δεν είναι σωστό ότι σε αυτό ήταν συνεπής. Τον δείχνει που συναντάει έναν ηλικιωμένο στον δρόμο και λέει ο ηλικιωμένος: Αλέξη, αν από τα 10 κάνεις 1, εγώ θα σε στηρίξω. Αυτό. Αυτό ήταν που έπρεπε να προσέξει ο κόσμος. Δεν θα το κάναμε εμείς βίντεο σκουκουέ. Αν κάποιος μας έλεγε, αν από αυτά τα 10 που λέτε τηρήσετε το 1. Ήταν αδύνατο να κάνουμε βίντεο, διότι θα ήταν προσβλητικό. Εμείς παλεύουμε για να... Δεν είμαστε κυβέρνηση, αλλά για να ανταποκριθούμε και στα 10 που λέμε. Αν οι συνθήκες σου επιτρέψουν να κάνεις τα 9,5, έσω τα 9,5. Επομένως, κινήστε στην ίδια ρότα και για να τελειώσω, δεν σας είδα να τσακώνεστε. Το Κυπριακό πάει για διχοτόμηση. Α, καμία συζήτηση εδώ. Η Ελλάδα έχει γίνει μια τεράστια στρατιωτική βάση. Οι δαπάνες που κάνουμε στον ΝΑΤΟ είναι τεράστιες, δυσανάλογες. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιοι καυγάδες δεν γίνονται. Τι γίνονται για το άρθρο 16, για τον τάδε κολλητό του Μητσοτάκη ή τον τάδε κολλητό του ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά. Αυτές και μόνο οι διαφορές αποδεικνύουν ότι σε λίγα χρόνια μπορεί να δει ο λαός και άλλα πράγματα. Ό,τι νόμισε ότι δεν θα βλέπε μέχρι το 12 και μέχρι το 15, μπορεί να το δει από το 20, 21 ή ακόμα και από τις εκλογές του 19.